Σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης άσκησε χθες από τη Λάρισα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μιλώντας στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, τόνισε ότι ο λαός της Θεσσαλίας δεν πρέπει να ξεχάσει ποιος ευθύνεται για τις καταστροφές και ότι ο Θεσσαλικός κάμπος πνίγηκε και βούλιαξε στη λάσπη εξαιτίας της ανυπαρξίας υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας. Μια ζωή που δεν δεχόμαστε να πνίγεται στις λάσπες, να χάνεται στη σύγκρουση δύο τρένων στα Τέμπη, να σακατεύεται και πολλές φορές να τερματίζεται στα εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα σε χώρους δουλειάς. Δεν δεχόμαστε να μπαίνει στον τιμοκατάλογο των νοσοκομείων, να υποβαθμίζεται εξαιτίας της δραματικής συρρίκνωσης του λαϊκού εισοδήματος. Αναφερόμενο στο Master Plan των Ολλανδών, υποστήριξε ότι βρίσκεται στην αντίπερα όχθη της προστασίας της λαϊκής περιουσίας και κατοικίας και ότι αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τις κατασκευαστικές εταιρείες που ετοιμάζονται να μοιραστούν τα νέα πακέτα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, ο λαός της περιοχής δεν πρέπει να ξεχάσει ποιος ευθύνεται για την καταστροφή που υπέστη. Και το λέμε αυτό γιατί όλοι αυτοί που ευθύνονται για όσα συνέβησαν το Σεπτέμβρη σε αυτόν εδώ τον τόπο σήμερα εμφανίζονται και σαν σωτήρες προσπαθώντας να πείσουν τον κόσμο ότι έβαλαν μυαλό και τώρα παίρνουν μέτρα δίθεν για την προστασία του. Αναφερόμενο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ είπε ότι είναι πολιτική κόστους και ωφέλους, μια πολιτική που θέλει να αντικαταστήσει το βαμβάκι και το σιτάρι με φωτοβολταϊκά πάρκα.